Τα βουνά περνάω και τι θάλασσες περνώ. Κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο κάματα κρατώ. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι τα νική, άδειο βράδυ θα δικεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, άδειο βράδυ θα αναργά. Στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω, προσευχές παραμιλώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς. Εδώ σε αυτήν την παραλία δηλαδή, πάρα πολλά χρόνια. 2003. Και εντάξει, ήταν η τελευταία φορά. Χαίρομαι όταν έρχομαι στην Καβάλα, γιατί είναι μια από τις ελάχιστες ωραίες πόλεις της Ελλάδας. Είναι αλήθεια. Δεν για να χαιρόμαστε. Μπεντούζα. Και γιατί είναι μια πολύ οικία πόλη που έρχομαι από τα πολύ παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, πρώτη φορά και τελευταία που πήγα στη Θάσο ήμουν 11 μηνών. Αλλά στην Καβάλα έρχομαι έκτοτε. Πάντα, γιατί έχουμε και συγγενείς και φίλους και κουμπάρους πια εδώ και αγαπημένους ανθρώπους. Και γιατί είναι και κοντά στη Δράμα, βέβαια. Άντε ρε Δράμα! Λοιπόν, τέλος πάντων, να αφήσουμε τους λαϊκισμούς. Θα σας παρουσιάσουμε τα παιδιά που παίξαν πριν. Ήταν ωραίοι. Ναι. Εδώ, ωραίοι. Παίξαν επιθεστά. Ναι. Είχαν και drums, βέβαια. Ναι. Δεν έχεις και τίποτα άλλο να κάνεις στη Δράμα. Τι να κάνεις στη Δράμα, κάτι. Αναγκάζεσαι να μάθεις ένα όργανο, κάτι να ασχοληθείς με κάτι δηλαδή. Λοιπόν, βοηθάει η Δράμα σε αυτό. Είναι η μάνα μου από εκεί, ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και ναι, παίξανε μόνο με πνευστά και κρουστά. Εμείς δεν έχουμε ούτε πνευστά, ούτε κρουστά. Θα ακούσετε ένα σχήμα μόνο με έγχουρδα. Εδώ, καθόλου τύμπανα βέβαια, όπως είπαμε, κρουστά δεν έχουμε. Πλήκτρα επίσης δεν έχουμε, ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικά μπάσα επίσης. Τι οπότε, έχετε. Ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε με τα έγχορδα, τα ανοιχτά, τα δύο αυτά, τα τρία δηλαδή. Ο Μανώλης Πάπος εδώ. Έλα.
Είναι ο Χριστός, παίζει για την ώρα λαούτο, θα παίξει κυρίως μπουζούκι στο πρόγραμμα και εγώ κυρίως κιθάρα. Αυτά είναι τα νυχτά που λέμε και τα άλλα είναι τα δοξάρια που είναι το βιολί. Έχετε ξαναδεί και όλοι. Στην Κέρκυρα τους κάνω πλάκα, γιατί είναι μόνο πνευστά. Το λέω για τους φίλους εδώ και τους ρωτάω αν έχουν ξαναδεί βιολί, βιολοντσέλο. Το βιολοντσέλο τους λέω είναι σαν τρομπέτα, αλλά κάθεσαι για να παίξεις. Βιολοντσέλο λοιπόν και κριτική λύρα θα παίξει ο Γιώργος Καλούδης. Βιολί ο Δημήτρης Κατζηζήσης. Και εδώ εμπιτζιών ο Δημήτρης Τσεκούρας και εγώ τραμπάσω. Έλα Τσεκούρα! Καλή ακρόαση!